Μπαίνω με συγκίνηση στο παλιό μου σχολείο και σε μία από τις αίθουσες όπου έμαθα τα γράμματα με πολύ καλούς δασκάλους. Ο φιλόλογός μου λεγότανε Δημήτρης Βαφιάδης στις τρεις τάξεις του τότε, τις τρεις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Δεν υπήρχε λύκειο, ήταν ως το τέλος γυμνάσιο. Και περάσαμε, καθώς ερχόμασταν από εδώ, από τα σκαλοπάτια εκείνα ανεβαίναμε στο χημείο. Όταν ο καθηγητής, ο Παυλίδης, της χημείας και της φυσικής μας έλεγε να κατευθυνθούμε προς το χημείο, ξέραμε ότι μας προόριζε για πρόχειρο διαγώνισμα και μας έπιανε μικρή αγωνία. Ήταν όμως πάντοτε έτσι ένα χαρούμενο σχολείο, ένα γεμάτο φως σχολείο και ξαναλέω ότι είχα αυτή τη μεγάλη τύχη. Χτες στη συνάντησή μας μίλησα για τους δασκάλους μου στο Πανεπιστήμιο. Εδώ τι άλλο να κάνω, θα μιλήσω για τους καθηγητές μου του γυμνασίου. Σας είπα ήδη δύο, θα πρέπει να πω και άλλα δύο ονόματα. Ο ένας ήταν ο Σάρλης, ο μαθηματικός. Τι ωραία μαθαίναμε τα μαθηματικά από τον Σάρλη. Καλή του ώρα εκεί που βρίσκεται. Και ο φυσικός, ο Σιολές, ο οποίος δεν μ' άφηνε ποτέ να γράψω διαγώνισμα, στις εξετάσεις εννοώ, που ήταν επάνω δεν είναι οι αίθουσες που ανοίγουν και γίνεται μια μεγάλη αίθουσα πέρα-πέρα και εκεί γράφαμε τα διαγωνίσματα, τις εξετάσεις. Και ερχόταν και καθόταν δίπλα μου, κοίταξε τώρα εσύ τα ξέρεις αυτά, μου έλεγε. Εγώ θα ήρθα εδώ για να σου πω ότι πρέπει να γίνεις γιατρός. Λέω, δεν θα γίνω γιατρός και αφήστε με να γράψω. Όχι, όχι, θα γίνεις γιατρός. Αν δεν μου το υποσχεθείς, εγώ δεν σηκώνομαι να φύγω από εδώ. Ήτανε όλοι πάρα πολύ αγαπητοί άνθρωποι, πάρα πολύ άξιοι άνθρωποι. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που τελείωσα αυτό το γυμνάσιο. Βλέπω άλλον έναν πολύ καλό φίλο που τελείωσε αυτό το σχολείο, τον Νίκο τον Κωνσταντινίδη, τελείωσε αυτό το σχολείο και αυτός. Λοιπόν, και έτσι χτες ένιωσα ενός είδους συγκίνηση, σήμερα νιώθω και άλλου είδους συγκίνηση. Δεν ξέρω αν θα έχω ξανά την ευκαιρία να αισθανθώ αυτή τη συγκίνηση. Ευχηθείτε το κι εσείς μαζί μου. Ήταν μια ιδέα από παλιά που είχαν κάποια μέλη του συνδέσμου να καλέσουν αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο και εξαιρετικό πανεπιστημιακό δάσκαλο και εξαιρετικό επιστήμονα φιλόλογο στην πόλη του, στη γενέτειρά του. Και νομίζω ότι ήταν πια καιρός και η γενέτειρά του να τον τιμήσει όπως την τιμάει αυτός τόσα χρόνια στον πανεπιστημιακό του βίο και στην πανεπιστημιακή του διδασκαλία. Χθες έγινε εκδήλωση η τιμητική στο. Χθες πραγματοποιήθηκε η επίσημη εκδήλωση με τους φορείς της πόλης και τους φορείς της εκπαίδευσης που τον τίμησαν και μας μίλησε ο κύριος Λιπουλής για το έργο του. Και σήμερα πια τον καλέσαμε εδώ στο παλιό του σχολείο για να του θυμίσουμε την ηλικιακή του, τη γυμνασιακή του ζωή και να μας μιλήσει και αυτός λίγο για τα χρόνια που πέρασε εδώ στην πόλη και για αυτά που πήρε και τον εφοδίασαν, από ό,τι φαίνεται, πάρα πολύ καλά, ώστε να συνεχίσει την πορεία του παραπέρα.